Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Άγιος Έρωτας. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ο Παύλος εκβιάζεται από το Θόδωρο που του έχει στείλει ερωτικές φωτογραφίες του με εκείνον και τη Χριστίνα. Στο τηλεφώνημα που λαμβάνει, του ζητάει χρήματα για να μην αποκαλύψει τα πάντα. Εκείνος το ίδιο βράδυ πηγαίνει στο ραντεβού με τα λεφτά. Ένα όπλο τον σημαδεύει. Έχω τα χρήματα στο αυτοκίνητο, θα του πει. Ο άντρας τον χτυπάει στο κεφάλι και με το όπλο τον αφήνει αναίσθητο. Αργότερα περνάει από εκεί ο πατήρ Νικόλαος και βρίσκει τον Παύλο σοριασμένο στη μέση του δρόμου με το φάκελο του Θόδωρου δίπλα του. Βλέπει το περιεχόμενό του και στη συνέχεια τον βοηθάει να ανακτήσει τις αισθήσεις του. «Είδες τι είχε μέσα?» το ρωτά όταν του δίνει το φάκελο και «Βέβαια όχι», του απαντά ο παπάς και τον γυρίζει σπίτι. Ο Παύλος θα αποκρύψει από όλους ότι έπεσε θύμα εκβιασμού και θα βρει μια δικαιολογία ώστε να εξηγήσει το χτύπημα που έχει στο κεφάλι του. Την άλλη μέρα, η Θάλια, βλέποντας τον άντρα της σε αυτή την κατάσταση, του κάνει σκηνή. «Είμαι σίγουρη ότι με απατάς. Βγαίνεις τα βράδια, μιλάς σιγά στο τηλέφωνο και θεωρείς ότι εγώ νομίζω ότι είσαι στη δουλειά», του φωνάζει. «Δηλαδή, τι άλλο νομίζεις ότι συμβαίνει?» τη ρωτάει εκείνος με ειρωνία. «Ότι έχεις ερωμένη και μου λες ψέματα. Πες μια φορά την αλήθεια». Ο Παύλος της λέει ότι αυτά είναι βλακίες. Αργότερα η Χριστίνα πηγαίνει να το βρει στο γραφείο του γιατί έχει αγωνία για το τι έγινε με τις φωτογραφίες. Εκείνος την καθησυχάζει ότι τα έχει όλα υπό έλεγχο. Την ίδια στιγμή ο πατήρ Νικόλαος είναι μαζί με τη μητέρα του. Η Θάλια πρέπει να μάθει με ποιον είναι παντρεμένη. Ο Παύλος την απατά και αυτό εκείνη πρέπει να το μάθει, της λέει. «Και εσύ τι θα κερδίσεις από αυτό?» τον ρωτάει η Πετρούλα. «Θα έχω στα χέρια μου ένα δυνατό όπλο για να τον εκβιάσω όταν θα έρθει η ώρα», της εξηγεί.